ούτε να τις θυμάμαι τις Πανελλήνιες, δεν θέλω καθόλου, 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 καθόλου. Δεν ξέρω και κάποιον άνθρωπο που να θέλει να τις θυμάται, να σου πω την αλήθεια, αλλά ίσως ήρθε η στιγμή να αποδεχτούμε ότι είναι ένα μικρό κεφάλαιο της ζωής μας που παίζει μία πολύ σημαντική, έτσι, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την μετέπειτα ζωή, αλλά όχι μία αναστρέψιμος, έτσι. Και όχι ο σημαντικότερος. Και όχι ο σημαντικότερος. Είναι απλά ένα μικρό κεφαλαίκι. Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε, αν είμαστε άνθρωποι σε αυτή την ηλικία που δίνουμε Πανελλήνιες, και μπράβο σας που μας παρακολουθείτε, αυτό θα σας πάει μπροστά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ή αν είστε οι γονείς των ανθρώπων αυτών. Νομίζω ότι χρειάζεται οι γονείς να έχουν μια μεγαλύτερη ψυχραιμία από τα παιδιά, να θυμίζουν στα παιδιά ότι είναι ένα μικρό κεφάλαιο, όπως είπαμε, ότι είναι μία πόρτα την οποία την ανοίγεις και μετά διαλέγεις εσύ πώς θα ακολουθήσεις τη ζωή σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ίδια τα παιδιά να μοιράζονται τα συναισθήματά τους πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει ένα γενικευμένο άγχος. Τα σχολεία τις περισσότερες φορές είναι βοηθητικά, κάποιες άλλες όχι, κάποιες άλλες όμως είναι, οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Οπότε χρειάζεται και τα παιδιά να ανοίξουν την πόρτα, να μιλήσουν με τους γονείς τους για να μπορούν οι γονείς τελικά να βοηθήσουν. Οι γονείς έτσι κι αλλιώς έχουν περάσει από αυτό το στάδιο το ηλικιακό, όχι με τον ίδιο τρόπο κατά πάσα πιθανότητα, οπότε είναι πολύ βοηθητικό να λένε ότι αυτό είναι μία ηλικία που αποφασίζεις τι θα κάνεις μάλλον τα επόμενα χρόνια της ζωής σου. Μετά όμως αυτό μπορείς να το αλλάξεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας, μην το ξεχνάμε αυτό, που έχουν κάνει καριέρα στα 45. Που έχουν ξεκινήσει μια καινούργια ζωή στα 48, στα 52, στα 62. Κάτι, μετά έχουν σπουδάσει κάτι τελείως διαφορετικό, ακριβώς. Μετά έχουν κάνει επαγγελματικά κάτι και μετά έχουν κάνει κάτι τελείως διαφορετικό και πάλι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε λίγο μικροί στα 18 να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που το αποφασίζουμε. Πόσο γονέας θα μπορέσει να αποταυτιστεί από το παιδί, γιατί ακούω πολλές φορές δίνουμε Πανελλήνιες, είναι κάπως είμαστε όλοι μαζί, το βιώνουμε αυτό. Το βλέπεις και γελάω, ως μητέρα είναι τόσο αυτόματο αυτό όταν συμβαίνει, δυστυχώς, παρόλο που τα παιδιά μου δεν δίνουν Πανελλήνιες. Χρειάζεται όμως όντως να το αποταυτίσουμε για να καταλάβει και το ίδιο το παιδί ότι είναι δικό του σαν ευθύνη, ότι είναι ένα δικό του δημιούργημα, ένα δικό του έργο και μια δική του απόφαση. Οι γονείς είμαστε συνοδοιπόροι. Πώς το κάνουμε αυτό? Όταν όντως αποφασίζουμε να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας και να πούμε ότι αυτό εγώ σε εμπιστεύομαι να το φέρεις εις πέρας, εμπιστεύομαι την κρίση σου, όχι τώρα που δίνεις Πανελλήνιες, όσα χρόνια είσαι μαθητής και μαθήτρια και όσα χρόνια υπάρχεις εν τέλει, να το φέρεις εις πέρας και να προχωρήσεις και να διαλέξεις εσύ το δρόμο που θέλεις να χαράξεις. Και πώς μπορούμε να δίνουμε κίνητρο στο παιδί, αλλά χωρίς να το καταπιέζουμε? Αυτό είναι επίσης πολύ δύσκολο, γιατί όσο και να προσπαθούμε εμείς οι γονείς να δώσουμε κίνητρο, το κίνητρο είναι κάτι πολύ προσωπικό. Μπορεί για κάποιον κίνητρο να είναι ότι δεν κοιμάμαι αν δεν μπω σε αυτή τη σχολή. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, γιατί θέλω να γίνω δικηγόρος, γιατρός, ηθοποιός, υδραυλικός, να πάω να κάνω μακιγιάζ. Αν δεν το καταφέρω, δεν θα κοιμηθώ, ας πούμε. Αυτό είναι το προσωπικό κίνητρο. Οι γονείς νομίζω ότι μπορούν να ονομάσουν και να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός κινήτρου που έχει να κάνει με την χαρά. Τη δημιουργία, την προσπάθεια, τη συμμετοχή, του να πέφτω και να ξανασηκώνομαι, του να πέφτω και να μην ξανασηκώνομαι αμέσως, επίσης, του να έχω δικαίωμα στο να πέφτω, δηλαδή να δίνω κίνητρο στο ότι όλα τα συναισθήματα μου χωράνε και οτιδήποτε και να περάσω, θα το αντιμετωπίσω. Και αν το παιδί πάθει κάποια κρίση άγχους κατά τη διάρκεια. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Παρατηρείται έτσι και μέσα από έρευνες ότι τα παιδιά που περνάνε Πανελλήνιες τώρα, σε αυτή την εποχή που ζούμε μετά COVID, είναι πιο έντονες οι εκφράσεις άγχους, γενικευμένου δε, που ακουμπάνε ακόμα και την αγοραφοβία, κρίσεις πανικού, ανορέξια και ούτω καθεξής. Χρειάζεται εκεί όντως να υπάρχει μία γείωση πραγμάτων και συναισθημάτων. Όπως έχουμε πει και σε άλλη στιγμή που μιλούσαμε για το άγχος είναι κάτι που αισθάνομαι, άρα μπορώ να το διαχειριστώ και να το ελέγξω. Δεν είμαι εγώ, ούτε. Δεν είναι ο εαυτός μου ολόκληρος, είναι ένα μικρό κομμάτι μου. Οπότε επιστρατεύω το φροντιστικό μου κομμάτι, ζητάω και απευθύνομαι σε κάποιον ειδικό αν το πράγμα γίνεται πολύ δύσκολο και δυσλειτουργικό για μένα. Έχω στο μυαλό μου πάντα ωστόσο ότι είναι ανθρώπινο και ότι αυτό που μου συμβαίνει. Μου συμβαίνει γιατί όντως είναι πολύ πιεστική η διαδικασία των Πανελληνίων. Όμως τίποτα, εδώ αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, τίποτα δεν αποδεικνύει την αξία μας μέσα από τις Πανελληνίες. Το αν περάσω σε μια σχολή ή δεν περάσω σε μια σχολή, δεν θα μειώσει ή δεν θα αυξήσει την αξία μου ούτε τόσο. Ούτε το πόσο, τον τίτλο που θα μου δώσει. Αξίζω έτσι κι αλλιώς. Άρα καλό είναι οι γονείς να εστιάσουν κυρίως αυτό, στο πώς θα δομήσουν το χαρακτήρα ενός παιδιού, να τον βοηθήσουν
να γνωρίζει, να έχει καλή επαφή με την αυταξία του, παρά να τον εστιάσουν στην επιτυχία ή στη δυσκολία του να διαχειριστούν μια αποτυχία στις πανδύνες. Ένας βαθμός δεν έχει να κάνει με τη γνώση, έτσι κι αλλιώς. Ένας βαθμός είναι ένας βαθμός. Εγώ σου βάζω 10. Μπράβο μου, Πολύ καλή.